Κυρία Κράτσα, μίλησατε για εξυγίανση των οικονομικών. Μπορείτε να μας πείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Ποιο είναι το κόστος για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων, στις απώλειες των ασφαλιστικών εισφορών στα ταμεία, για τις ρήτρες των συμβολέων που δεν θα υλοποιηθούν. Ποιο είναι το κόστος, γιατί μας μιλάτε και εξυγίανση, αλλά αν τα βάλουμε κάτω, το κόστος το οικονομικό είναι μεγαλύτερο. Έχουμε μια εκτροπή της κοινωνικής λογικής. Έχουμε πραγματικά μια δεξιά δημαγωγία εκ μέρους της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει σχέδιο. Παίρνετε μέτρα χωρίς να υπολογίζετε το κόστος και το όφελος για την κοινωνία. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι υπερβολικά αυτά που λέει ο κύριος Αρσένης. Είναι γεγονός, δεν αμφιβάλλει κανένας Έλληνας. Μπορεί στην πορεία και στο χειρισμό να υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, αλλά δεν αμφιβάλλει κανένας Έλληνας ότι η ιστορία της ΕΡΤ έχει να κάνει με την εξυγίανση, τον εξορθολογισμό, την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα του δημόσιου τομέα. Και το νέο σχήμα έρχεται και τότε θα γίνει και η κοστολόγησή του και θα φανεί πραγματικά ότι είναι ένα καλό, μελετημένο νέο σχήμα, το οποίο θα δώσει απάντηση σε αυτά που ζητάει η δημόσια ενημέρωση στην Ελλάδα. Νέο σχήμα με ποιότητα, με αξιόλογο προσωπικό, με έλεγχο και διαχείριση και βιωσιμότητα.